καλωσορίζοντας ευθύς αμέσως στα 12 λεπτά μετά τις 2 τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη, κύριο Γιάννη Δροσίτη. Κύριε Δροσίτη, τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Δουλγεράκη, και στους ακροατές. Κύριε Δροσίτη, τι φέρνει αυτή η προεκλογική περίοδος, αναρωτιέμαι για εσάς, τις επαφές σας με τον κόσμο? Τι φέρνει? Φέρνει αρκετά καινούργια πράγματα. Να πω για όσους μας ακούνε ότι είναι η πρώτη φορά που είμαι υποψήφιος για περιφερειακός σύμβουλος. Είναι η πρώτη φορά που έχω βγει ως υποψήφιος στην περιφέρεια, στα χωριά και στις κομοπόλεις του νομού Ηρακλείου, και αυτό για μένα είναι μια εμπειρία η οποία έχει πολλές, πάρα πολλές προκλήσεις. Προκλήσεις και σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, αλλά και σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες που θα έχω για προσφορά στον τόπο μας. Προκλήσεις που ούτως ή άλλως φέρνει και η επόμενη πενταετία σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη της Κρήτης, με την αντιμετώπιση των θεμάτων που αντιμετωπίζει η Κρήτη, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι αρκετά. Ποτέ δεν λείπουν τα προβλήματα, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα και πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες για ένα καλύτερο μέλλον. Είμαι αισιόδοξος, θεωρώ ότι η Κρήτη πάει μπροστά. Είναι ένας ευλογημένος τόπος, έχει δυνατότητες απεριόριστες και αυτές πρέπει να εκμεταλλευτεί η επόμενη αρχή της περιφέρειας. Ωστόσο, από την άλλη, με θέσεις και με εμπειρία σε ό,τι έχει να κάνει με την αυτοδιοίκηση, εσείς από τη δική σας την πλευρά, κύριε Δροσίτη, δεν μπορεί παρά να υπάρχει και θέση σε ό,τι έχει να κάνει και με το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί δεν είναι και τόσο καλή η σχέση με την κεντρική διοίκηση. Αυτό φαντάζομαι ότι θα πρέπει να εντάσσεται μέσα στις προκλήσεις και τις διεκδικήσεις της επόμενης ημέρας και της επόμενης πενταετίας, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι μία από τις ρίζες του κακού είναι και αυτή, είναι η απόσταση, και πολιτική απόσταση αλλά και ουσιαστική, μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κεντρικής εξουσίας. Είναι ένα από τα προβλήματα που νομίζω ότι σιγά σιγά αυτές οι διαφορές απαλύνονται και η προσπάθεια θα είναι ώστε να βρεθεί ένας κοινός δρόμος συνεννόησης για πολλά πράγματα στα οποία η κεντρική εξουσία τα κρατά στα χέρια της χρόνια τώρα, ελέγχει δηλαδή απλά πράγματα, τα παραμικρά πράγματα που θα έπρεπε να είχαν περάσει στην τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορεί να διαχειριστεί και μόνη της έστω κάποιους πόρους οικονομικούς και όχι να εξαρτάται πάντα και να βγαίνει στη ζητιανιά, αν θέλετε να το πω έτσι απλά και λαϊκά, προκειμένου να διεκδικήσει για τον τόπο του κανένας έργα και υποδομές. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι αγγελώσεις της εξουσίας διαχρονικά μας έχουν φέρει πάρα πολλές φορές σε δύσκολη θέση. Έχουμε φτάσει για αρκετά ζητήματα πάρα πολλές φορές στην πηγή, κύριε Δροσίτη, και το γνωρίζετε, στην πηγή για να πιούμε νερό, αλλά σαν Κρήτη δεν έχουμε καταφέρει να πιούμε νερό. Και βέβαια υπάρχει και εκείνο το άλλο το δεδομένο που λέει ότι εδώ τα πράγματα κινούνται με πιο αργούς αριθμούς, διότι θεωρείστε ότι είσαστε δεδομένοι. Τι πιστεύετε από τα δύο? Νομίζω λίγο πολύ όλα αυτά είναι. Η Κρήτη είχε πάντα μια προσήλωση στις δημοκρατικές διαδικασίες και γι' αυτό μας θεωρούν δεδομένους ότι έχοντας αυτή την πολιτική σκέψη οι αντιδράσεις μας είναι σε πιο ήπιο επίπεδο και πιο μικρές. Γι' αυτό και η Κρήτη είναι ίσως μια εξήγηση που δίνεται, γιατί η Κρήτη υστερεί πάρα πολύ σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα σε υποδομές, μεγάλες υποδομές όπως είναι οι δρόμοι, οι συγκοινωνίες και πολλά άλλα πράγματα.
Φαντάζομαι ότι αυτά θα είναι και τα βασικά, αν σας ρωτούσε κάποιος, για αυτά τα οποία θα πρέπει όχι μόνο να εξελιχθούν, ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη, να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν, υποδομές δηλαδή, και αυτά τα οποία θα πρέπει λίγο παρακάτω να διεκδικηθούν, αν δεν έχουν διεκδικηθεί, αλλά νομίζω πάντα με πρώτο παράγοντα τον άνθρωπο, κύριε Δροσίτη, έτσι. Βεβαίως. Το ανθρώπινο δυναμικό και η αντιμετώπιση του ανθρώπινου παράγοντα θα πρέπει να είναι πρωταρχικό μέλημα. Και νομίζω ότι είναι. Απλώς οι αδυναμίες που υπάρχουν στην πορεία δείχνουν τα κενά που υπάρχουν και τις ατέλειες και το που υπάσχομαι. Σαφέστατα η διοίκηση της περιφέρειας και των Δήμων θα πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική. Από εκεί ξεκινάμε και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Mm-hmm. Να πω βέβαια ότι η Κρήτη σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα προσφέρει πάρα πολλά στον κουρουανά τον οικονομικό της Ελλάδας και δεν απολαμβάνει τα αντίστοιχα. Αυτό έχει την εξήγησή του διαχρονικά. Ίσως δεν είμαστε διεκδικητικοί όσο θα έπρεπε πολλά χρόνια τώρα. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά για να το βρούμε και για να το έχουμε από την άλλη ως όπλο στη δική μας την φαρέτρα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Εγώ, κύριε Δροσίτη, δεν έχω τι άλλο να πω παρά μονάχα να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια να ευχηθώ σε αυτό το οποίο κάνετε. Καλή δύναμη να έχετε και βέβαια πάντα με εκείνη την ευχή η οποία λέει, επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το χώρο της υγείας και προέρχεστε μέσα από το χώρο της υγείας, χρόνια υπηρετείτε το χώρο της υγείας, ότι και από την άλλη πλευρά η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια, πως θα μπορέσει να κάνει το καλύτερο δυνατό ενισχύοντας μια υγεία που είναι ωφέλιμη για όλους μας ως υπηρεσίες βέβαια, έτσι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Το θέμα της υγείας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θεωρώ ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας που ουσιαστικά είναι ο πυλώνας, είναι το στήριγμα της υγείας του απλού ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια αποδομείται συνέχεια. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και αυτός ο οποίος θα ασχοληθεί έστω και από την πλευρά της περιφέρειας με το θέμα της υγείας και της κοινωνικής στήριξης των αδυνάμων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες και τις σκέψεις. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι. Επίσης ευχαριστώ πολύ.